φτάσαμε στον Άγιο Στέφανο. Οπότε βλέπετε μένουμε δίπλα και πάμε να δούμε ό,τι μπορούμε να δούμε τέτοια ώρα. Ήρθαμε στο πρωινό να φάμε και φύγαμε κατευθείαν για τα αξιοθέατα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι 1η Ιανουαρίου, βρισκόμαστε στη Βιέννη και συγκεκριμένα είμαστε κοντά στον Άγιο Στέφανο. Εδώ πέρα πίσω είναι το ξενοδοχείο μας. Είμαστε 5 λεπτά από τα πόδια από τον Άγιο Στέφανο. Ακριβώς. Χθες δεν μπορέσαμε να σας βγάλουμε και πάρα πολλά γιατί γινόταν ένας κακός χαμός. Πραγματικά δεν περίμενα να δω εν μέσω κορονοϊού τόσο κόσμο. Δεν ξέρω πώς ένιωσες, είπα τους εγώ νιώθα πάρα πολύ περίεργα. Είχε πυροτεχνήματα, εννοείται. Δεν ξέρω και εγώ πού να προφυλαχτούμε. Όχι από το Δήμο, ο Δήμος θα απαγόρευσε λόγω. Ναι. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε να δούμε τον Άγιο Στέφανο, να δούμε την αγορά εκεί. Λογικά θα πάμε και στον Κάρολο, στην εκκλησία του Καρόλου και στην Όπερα. Γενικά θα προσπαθήσουμε να δούμε όσα γίνεται εδώ πέρα κοντά στο κέντρο και από εδώ θα πάμε σε κάποια αγορά χριστουγεννιάτικη. Νομίζω αύριο πολύ θα πάμε νωρίς. Στο Πράτερ. Είναι πιο μακριά. Ναι, θα δούμε. Κατευθύνομαι σε ένα κτίριο το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Νόμιζα ότι ήταν κάποια εκκλησία, αλλά εν τέλει έμαθα πως είναι ξενοδοχείο. Δείτε εδώ. Ο Πάνος ήδη έχει πάει να το φωτογραφίσει. Και τώρα θα σας το δείξω και εγώ. Και να το αυτό που σας λέω, το ξενοδοχείο, που δεν είναι εκκλησία παρά την αρχιτεκτονική του. Αγάπη μου, βλέπω ήδη το φωτογράφησες. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Φοβερό. Ναι. Και φτάσαμε λοιπόν στο Άγιο Στέφανο. Θέλω απλά να σας δείξω πόσο όμορφος είναι. Πώς φαίνεται ο ουρανός. Γενικά κάνει πάρα πολύ καλό καιρό εδώ στη Βιέννη. Απλά δείτε λίγο πόσο επιβλητικός, μα πόσο επιβλητικός είναι. Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, την Νορβηγία και πολλές ακόμα. Και έτσι για να τιμήσουν τα άτομα τα οποία χάθηκαν από τη βαριά αυτή αρρώστια, δημιούργησαν αυτό το μνημείο το υπέροχο που βλέπετε πίσω μας, για να θυμούμαστε, για να τις θυμούμε μέχρι και σήμερα.
Ξεκινήσαμε στο καφέ Mozart. Εδώ πέρα πήραμε διάφορα ταρτάκια και τα σχετικά για να δοκιμάσουμε και πάστες. Φαίνονται υπέροχα. Γεια σου αγάπη μου. Φαίνονται υπέροχα, πραγματικά όντως είναι από τα ωραιότερα καφέ. Και για πάμε να το δοκιμάσουμε. Και φτάσαμε στον υπέροχο Φιόγκο που βλέπετε πίσω μου. Ο Παναγιώτης θέλει να το βγάλω και φωτογραφίες στη μέση του δρόμου. Είμαστε εδώ στην όπερα. Έτσι. Να σας δείξω και το Φιόγκο από κοντά, παιδιά, είναι όντως τεράστιος. Είναι πολύ όμορφος. Και από εδώ πάμε ξανά πίσω στη Στέφανς Πλάτς. Και εδώ. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ άτυχοι. Μόλις ήρθαμε στο Ραθάους και είναι οι αγορές όλες κλειστά. Όλα δηλαδή είναι κλειστά. Τουλάχιστον πάρτε θέα να σας δείξουμε αυτό. Γιατί μάλλον μόνο αυτό θα μπορέσουμε να δούμε. Τουλάχιστον δείτε το Ραθάους. Εδώ είναι το θέατρο του, στο γενικό το κρατικό το θέατρο της Βιέννης, πίσω μου ακριβώς. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Τι να πω, εντάξει δεν μας θέλει, δεν γίνεται να πάμε να ξύνει και να είναι όλα κομπλέ. Ναι, τα γκρεμίζουν από ό,τι βλέπω. Δυστυχώς. Θα πειράζει παιδιά, την άλλη φορά. Θα ξέρουμε ότι στη Βιέννη θα πρέπει να ερχόμαστε πάντα πιο νωρίς, γιατί όλα κλείνουν. Καλησπέρα. Λοιπόν, αφού κοιμηθήκαμε δύο ώρες και είμαστε έτοιμοι και φρέσκοι, πάμε στο Sofitel στη Βιέννη να δούμε τη θέα από ψηλά. Ανυπομονώ να πάμε στο Κασλόφτ, πραγματικά. Είναι ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία στη Βιέννη που έχουν την καλύτερη θέα με θέα το Δούναβι και όλη τη Βιέννη. Ήρθαν και τα ποτά μας. Με αυτή με τη μαγευτική θέα. Εντάξει, φοβερή. Με αυτή τη θέα. Και πίσω φαίνεται το Luna Park, το Μπράτερ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τρίτη μέρα στη Βιέννη σήμερα. Πάμε στον Άγιο Στέφανο να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Δεν είχαμε λείψει χθες. Και θα πάμε στο Σεμπρούν, στο παλάτι. Μετά μάλλον θα πάμε για καφεδάκι στο Καφέ Σεντράλ. Και θα γυρίσουμε τα παλάτι Βελβεντέρε και την εκκλησία του Καρόλου. Έτσι. Το απόγευμα λογικά θα πάμε στο Πράτερ. Να δούμε αν θα είναι ανοιχτό, αν θα έχει κάποια αγορά. Mm-hmm. Γιατί γενικά γίνονται πολλά με τις αγορές όπως σας έχουμε πει. Και φτάσαμε στα Σεμπρούν. Πάλι η αγορά είναι κλειστή. Εντάξει, αυτό είναι τρελό. Πάνω σε έχει πάει να βγάλει τις φωτογραφίες του. Και εμείς πάμε να μπούμε.
μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο από την κυρία είσοδο. Φτάσαμε και στο ναό του Καρόλου. Πάμε να τον δούμε και από κοντά. Και νάτος και από κοντά. Δείτε πόσο όμορφος φαίνεται. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και φτάσαμε και στα Μπελβετέρ, στο κάστρο. Δυστυχώς έχουν κλείσει οι αγορές, έχουν κλείσει τα πάντα. Δεν θα προλάβουμε να μπούμε να τα δούμε. Απλά ο Πάνος επέμενε να έρθουμε για να βγάλουμε μια φωτογραφία. Αλλά την επόμενη φορά θα έρθουμε να μπούμε σίγουρα. Μόλις μπήκαμε στο Πράδερ, παιδιά, και πάμε οπωσδήποτε να φάμε. Μη ρωτάτε, παιδιά, που εξαφανιστήκαμε. Καθόμαστε εδώ πέρα στο παγκάκι, φάγαμε μια πιτσούλα και καθίσαμε τώρα με κοκακόλα να χωνέψουμε. Γιατί σήμερα χαθήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι, το μεσημέρι, και μετά πήγαμε στο Πράτερ και ήρθαμε λίγο να κάνουμε μια τελευταία βόλτα, γιατί είμαστε ψόφοι πραγματικά. Και αύριο θα πάμε να κάνουμε τα rabbit μας για να φύγουμε για Θεσσαλονίκη και θα πάμε και στην αγορά. Και μία τελευταία βόλτα στον Άγιο Στέφανο πριν αναχωρήσουμε. Καλημέρα, παιδιά! Δυστυχώς δεν προλάβαμε να σας βγάλουμε πιο μπροστά. Τρέχαμε να κάνουμε τα rabbit μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πετάξουμε. Οπότε ευτυχώς είμαστε αρνητικοί, όλα καλά, και πάμε να απολαύσουμε μία τελευταία βόλτα στον Άγιο Στέφανο και στην αγορά που σήμερα είναι ανοιχτή. Και φύγαμε για το αεροδρόμιο και πίσω στη βάση μας. Λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε στον κεντρικό δρόμο της Βιέννης. Οπότε βλέπετε, ο κόσμος ψωνίζει, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Ρίχνει και λίγο χιονόνερο. Γεια σας. Ρίχνει και λίγο χιονόνερο, παιδιά, αλλά δεν μας πειράζει, δεν πτωούμαστε. Ήρθαμε να κάνουμε ψώνια, ξεδινάξαμε τα Ζάρα και συνεχίζουμε. Και καθίσαμε για μια σοκολατίτσα να δοκιμάσουμε γλυκάκια. Αγάπη μου, πες μου, τρελαίνεσαι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, δείτε, όλο το μαγαζί είναι ροζ, παιδιά. Και έχει και θέα όλη την Βιέννη στην Στέφανς Πλάτς. Φτάσαμε στο τεράστιο αεροδρόμιο, που είναι σαν μόλα από ό,τι βλέπετε. Και φύγαμε για την πύλη F, στην οποία πετάμε.